από τους τέσσερις τελικούς για την παραμονή στη Γάμα Εθνική είναι ο αυριανός αγώνας του Πλατανιά με το Σαρονικό στα Περβόλια. Η κρισιμότητα του παιχνιδιού είναι ακόμα μεγαλύτερη για την ομάδα της Έγινας που παίζει το τελευταίο της χαρτί για να κρατηθεί στην κατηγορία. Ο προπονητής του Πλατανιά Μικητσίρκοβιτς έχει χαρακτηρίσει ως αρκετά επικίνδυνο το παιχνίδι, εφιστώντας την προσοχή των παικτών του από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό. Το μάτς της χρονιάς μέχρι να έρθει το επόμενο είναι για τον Πλατανιά το παιχνίδι με τον Σαρονικό. Η ομάδα του Μίκη Τσίρκοβιτς, μόλις τρεις ημέρες μετά το παιχνίδι στο Ελπάσο με την Καλυθέα, από το οποίο το μόνο που αποκόμισε ήταν τα θετικά σχόλια, καλείται να αγωνιστεί σε ένα μάτς το οποίο δεν χωράει άλλο αποτέλεσμα πέρα από τη νίκη. Άλλωστε, τα τελευταία αποτελέσματα στην κατηγορία αλλάζουν συνεχώς την κατάσταση στην ουρά, με αποτέλεσμα ο Πλατανιάς να πρέπει να κερδίσει και τα δύο εντός έδρας παιχνίδια, με Σαρονικό και Ασπρόπυργο, ενώ ίσως χρειαστεί να διεκδικήσει και αποτέλεσμα σε ένα από τα δύο εκτός έδρας, εφόσον θέλει να έχει ήσυχο το κεφάλι του σε ό,τι αφορά το θέμα της παραμονής. Από την άλλη, οι φιλοξενούμενοι θα έρθουν στα Χανιά για το αυριανό παιχνίδι της 31ης αγωνιστικής που διεξάγεται εμβόλυμα, με στόχο να χτυπήσουν το ματς κυνηγώντας την νίκη. Ουσιαστικά ο Σαρονικός θα παίξει την Τετάρτη στα Περβόλια το τελευταίο του χαρτί για την παραμονή στην κατηγορία, αφού στην απευκταία περίπτωση για τον Πλατανιά, που η ομάδα της Έγινας πάρει το τρίποντο στα Χανιά, φτάνει στους 30 βαθμούς, μπαίνοντας και πάλι στο κόλπο της παραμονής, βυθίζοντας παράλληλα για τα καλά σε μπελάδες τους ερυθρόλευκους. Την ίδια ώρα, οι άνθρωποι του Πλατανιά θα έχουν στραμμένη την προσοχή τους και στην αναμέτρηση της Κορίνθου, όπου η τοπική ομάδα θα φιλοξενεί στον Ατσαλένιο σε ένα μάτσο του οποίου το αποτέλεσμα επηρεάζει άμεσα την μάχη της ουράς, όπως άλλωστε το ίδιο ισχύει και για την αναμέτρηση του Παναργιακού με την Ζάκυνθο. Τέλος, σε ό,τι αφορά τη Χερσόνησο, που είναι η μόνη κριτική ομάδα ίσως χωρίς άγχος, θα φιλοξενήσει την ομάδα του Βίζαντα. Αναλυτικά το πρόγραμμα της 31ης αγωνιστικής, Πλατανιά Σαρονικός, Ασπρόπυργος Καλυθέα, Παναχαϊκή Κεραυνός Κερατέας, Παωρούφ Αίας Σαλαμίνας, Αγία Παρασκευή Πανεγιάλιος, Χερσόνησος Βίζας, Παναργιακός Ζάκυνθος και Κόρινθος Ατσαλένιος.